Το παιχνίδι είχε δύο όψεις σήμερα. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε επιβάλει το ρυθμό μας. Κερδίζαμε με 11 πόντους, παίζοντας καλή άμυνα πάνω στα βασικά του της αντίπαλης ομάδος. Στο δεύτερο ημίχρονο, δυστυχώς, έχουμε δεχτεί συνολικό 15 τρίποντα, 43%. Η αντίπαλη ομάδα σούταρε με πολύ μεγάλα ποσοστά και κάποια σούτ ήταν μαρκαρισμένα. Χρεώθηκε ο καλύτερος μας παίχτης, ο Σμιθ, με 4 φάουλ και δεν είχαμε πολλές επιλογές στο τρίτο δεκάλεπτο και έτσι καλύφθηκε η διαφορά. Τέταρτο δεκάλεπτο, μέχρι το 35 ήμασταν κοντά. Δυστυχώς πάλι χάσαμε, φάγαμε τρίποντα κρίσιμα και αυτό μας τύχησε το παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να σταματήσουμε τα βασικά όπλα της αντίπαλης ομάδος στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο δεύτερο ημίχρονο και μοιραία ήρθε η ήττα για μας. Αυτό που θα ήθελα να κρατήσω όμως είναι ότι η ομάδα μας σήμερα για πρώτη φορά έβαλε δύο νέα παιδιά, τον Λουκά και τον Ορφανό, να παίξουν και πήγανε και πολύ καλά. Και νομίζω αυτό είναι το μοναδικό κέρδο για μας, κέρδος, και θεωρώ είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Δώσαμε την ευκαιρία σε δύο νέα παιδιά. Ο Λουκά έχει παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του ως 16χρονος στην πρώτη ομάδα. Ξεκίνησε και πήγε πάρα πολύ καλά και ο Ορφανός το ίδιο. Κρατάμε αυτό το θετικό στοιχείο. Είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε να παλεύουμε κάθε παιχνίδι. Σίγουρα ο στόχος για την τετράδα είναι πιο δύσκολος τώρα, αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετά παιχνίδια και έτσι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε κάθε μάτς. Ευχαριστώ.